Κοίταξε, για να καταλάβουμε αν έχουν αίσθηση της πραγματικότητας, θέλουμε το σχόλιο σου σε αυτά που μας ανακοίνωσε ο κύριος Πρωθυπουργός. Λοιπόν, 100 δις είναι η μείωση, η απομείωση του χρέους. Τέρμα, τελείωνε, Καζάκη, ό,τι και να μας λες εσύ, το λένε όλοι. Το λέει και ο Πρωθυπουργός, δεν μπορεί, τον Πρωθυπουργό θα πιστέψω. Έχεις άλλη άποψη? Ο Πρωθυπουργός, ειδικά την ομιλία που παρακολούθησα, είναι κοινός απατεώνας. Κοινός απατεώνας. Είναι ψεύτης. Που το βασίζεις αυτό. Είναι ψεύτης, γιατί πρώτον, το 100 δισεκατομμύρια δεν αναφέρονται πουθενά στην επίσημη δήλωση. Δεύτερον, είναι εκτίμηση δική του και των θεσμικών εταίρων. Έτσι, μην λες δική του. Είπε κατά την εκτίμηση των εταίρων. Των θεσμικών εταίρων, μάλιστα. Ναι, ναι, βεβαίως αυτός δεν είναι σε θέση ούτε έχει καν το IQ να κάνει δική του εκτίμηση. Αυτό το πράγμα. Λοιπόν, δεύτερον, θα έπρεπε κανονικά η εισαγγελέας να τον πάει μέσα για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Γιατί πώς να το κάνουμε, ρε παιδιά, πώς να το κάνουμε, 100 δισεκατομμύρια απομείωση, αν δεχτούμε τις εκτιμήσεις των θεσμικών εταίρων του. Ναι. Λοιπόν, 100 δισεκατομμύρια απομείωση και 130 δισεκατομμύρια νέο δάνειο σημαίνει αύξηση του χρέους 30 δισεκατομμύρια. Αύξηση έχουμε, όχι απομείωση. Αυτό δεν λέει η διεπίσημη δήλωση τη Σύνοδο Κορφής 26 και 27 Οκτωβρίου. Θα μας τρελάνουν τελείως. Το 100 σαν νούμερο βγαίνει. Όχι πουθενά. Εκτιμόμενο είναι και αυτό. Εκτιμόμενο. Αν το Delta Nitaf εκτιμάει ότι η απομείωση θα είναι 65 με 70 δις. Να σου πω, 100 εκτιμούν αν πάει. Αυτό δεν είναι θεσμικό εταίρο. Αυτό τι είναι, θεσμικό αφέντη. Όχι, θεσμικό δαβατζή είναι. Αυτό είναι άλλο πράγμα, είναι σε άλλη κατηγορία. Λοιπόν, είναι δυνατόν τώρα σοβαρά να παίρνουμε σοβαρά τον ψεύτη? Καζάκη, συγγνώμη, τα 100 δις δεν είναι αν θεωρητικά το PSI, το εθελοντικό κούρεμα, πετύχει 100%. Όχι, δεν βγαίνει από πουθενά. Ούτε από αυτή την εκτίμηση. Ούτε. Γιατί να σου πω ότι ούτε αυτή την παραδέχονται οι ίδιοι. Λένε ότι άμα φτάσουμε στο 80-90%. Το ζήτημα είναι ότι δεν μας είπαν από ποιο κομμάτι του χρέους θα υπάρξει. Ναι. Ποιο είναι αυτό το κομμάτι. Το αστείο είναι ότι δεν μας το λέει ούτε ο κ. Νταλάρας. Ο Νταλάρα. Ναι, λέω. Ναι. Όχι, ούτε ο Γιώργιος. Ναι. Αυτός διακοπεύει τώρα. Τη υπουργού. Ναι. Λοιπόν, δεν μας το λέει ούτε αυτός. Στις 21 Ιουλίου αποφάσεις. Ο Νταλάρα και το συνάφι του, είχε βγάλει συγκεκριμένη απόφαση και έλεγε. Οι τραπεζίτες, για να καταλάβω. Ναι. Το συνάφι του. Λοιπόν, είχε βγάλει συγκεκριμένη απόφαση και έλεγε. Με τέσσερις τρόπους θα γίνει η απομείωση. Ναι. Με συγκεκριμένους τρόπους και ομόλογα, τα οποία θα προέρχονται από εκεί, θα υπάρξει με αυτή την επιμήκυση χρέους. Τώρα δεν έβγαλε καμία τύπου από ανακοίνωση. Υπήρξε μόνο μία ανακοίνωση τύπου που έλεγε: ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας χαρίσατε 30 δισεκατομμύρια. Ναι. Είναι τις λεγόμενες χρηματοοικονομικές εγγύησεις, τις οποίες θα δανειστεί η χώρα για να τους το πληρώσει ρευστό, ζεστό ρευστό. Ναι. Και αυτός εδώ, για να μην πω πώς, ο φερόμενος ως πρωθυπουργός, ναι, λοιπόν, αυτής της χώρας, του μεγαλύτερου κόμματος. Φάτε. Φάτε μάπα να δείτε, να βγάλετε συμπέρασμα. Ναι. Λοιπόν, αυτός λέγει απομείωση. Είναι δυνατόν, κανονικά, αν ήταν κοινός πολίτης, θα το φοχώνανε μέσα για διασπορά ψευδών ειδήσεων, τουλάχιστον. Την ξέρουμε τη διαδικασία, με σε καλούν για προκαταρκτική εξέταση, ναι, στη Γαδά. Βεβαίως, ναι. Αρκεί βεβαίως να λες πράγματα που δεν αρέσουν στην κυβέρνηση. Ναι. Στο καθεστώς κατοχής, μάλλον, γιατί εδώ πέρα δεν έχουμε κυβέρνηση. Μην μείνουμε εδώ, έχουμε καθεστώς κατοχής. Έχω να σου πω κι άλλα. Ένα δεύτερο, όχι, καταρχάς. Απλά θέλω να πω, επειδή το ακούω συνέχεια από δημοσιογράφους, από οικονομολόγους της Χαγιάς Συμφοράς και από πολιτικούς, το ξαναλέμε για να το ξεκαθαρίσει ο κόσμος στο μυαλό του. Δεν υπάρχει κανενός είδους απομείωση του χρέους. Πρόκειται για απάτη ολκής. Πρόκειται για αύξηση του χρέους κατά 30 δισεκατομμύρια και με την προσδοκία των τοκοχρεολυσίων που θα πληρώσουμε, θα προσθεθούν άλλα 60 δισεκατομμύρια. Μέχρι το 2014 θα φτάσει το χρέος από τα 360 που είναι σήμερα στα 420 δισεκατομμύρια. Αυτή είναι η απομείωση του χρέους που υπόσχονται. Ωστόσο, αυτό το πακέτο είναι το πρώτο τεράστιο πακέτο πρωτοφανές στην ιστορία του πλανήτη μας. Για καλό το είπα αυτό. Κοίταξε, για τον πλανήτη του δεν ξέρω τίποτα. Δεν ξέρω σε ποιο πλανήτη κατοικεί ο κ. Παπανδρέου. Στον πλανήτη των πυθίκων, δεν ξέρω. Όχι, τώρα το παρομοιάζει με τον μικρό πρίγκιπα. Είναι κολακευτικό το σχολείο σου. Όχι, για τον πλανήτη των πυθίκων, εγώ έλεγα. Δεν σε πρόλαβα. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε, ο πλανήτη του. Μπορεί να είναι γυάλινο, δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω. Πάντως δεν κατοικεί στον ίδιο. Δεν κατοικούμε στον ίδιο πλανήτη. Ένα δεύτερο πακέτο 240 δισεκατομμυρίων ευρώ άθροισμα πέραν τη διαγραφή του χρέου. Ότι έχει πετύχει με την απόφαση 26. Ναι, είναι τα δύο δάνεια. 110 δις και πουλήσαν την εθνική κυριαρχία της χώρας. Ναι. Αυτό εννοεί. Και άλλα 130 δις και πουλάνε το σύνολο της χώρας πλέον. Δηλαδή, και πρέπει να τους κοιτάμε κιόλας από πάνω. Δηλαδή, είναι τρομερό. Άκου να δεις τι γίνεται. Έχω να σου πω κι άλλα. Μέσα σε δύο χρόνια αυτοί οι άνθρωποι
από το 2010 μέχρι τώρα χρεώσανε επιπλέον τη χώρα 240 δισεκατομμύρια με δύο αποφάσεις. Και πανηγυρίζουν τώρα. Και πανηγυρίζουν. Πρωτοφανές το πακέτο. Το οποίο πακέτο πηγαίνει στην αποπληρωμή των υποχρεωλησίων προς ευρωπαϊκές τράπεζες. Και έχουν το θράσος και μιλάνε οι απατεώνες. Μιλάμε για κοινούς απατεώνες του κοινού ποινικού δικαίου. Ναι, αλλά τι άλλο εξασφαλίζουμε, Καζάκη? Κοινοτικά κονδύλια με νέους όρους, κεφαλοποίηση τραπεζών, κινητοποίηση όχι δική μας, αλλά των εταίρων μας για επενδύσεις στη χώρα. Εργαλεία που πρέπει να αξιοποιήσουμε. Πολύ ωραία. Θαυμάσια. Πιάνουμε ένα. Ήλιος. Ο ήλιος. Ο ήλιος. Φτιάχνουμε τον ήλιο. 15 δισεκατομμύρια από αυτά που δεν είναι ούτε κατά προσέγγιση αυτά που θα παίρναμε. Ναι. Θα δεις ότι το όφελος από την επένδυση. Όφελος, τέλος πάντων. Ναι. Επένδυση που κάνουν οι Γερμανοί στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα το και το κάνουν με απεικιοκρατικούς όρους. Ναι. Τα ίδια θα παράγουν. Οι ίδιοι θα πουλούν στους εαυτούς τους με τίμημα που οι ίδιοι θα ορίσουν. Μπράβο. Και με κεφάλαια τα οποία θα τα πάρουν από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Τα οποία δικαιούται η Ελλάδα να τα πάρει. Και επειδή δεν μπορεί να πάρει χρέη, να φορτωθεί καινούργια χρέη, δηλαδή καινούργια δάνεια για να κάνει εθνική συμμετοχή. Σου λέει ο Γερμανός, δεν μπορεί να βάλει εθνική συμμετοχή. Μην ανησυχεί, θα τα πάρω εγώ. Του δίνουμε το κεφάλαιο. Αν αυτό είναι το ζήτημα. Του δίνουμε το κεφάλαιο, του δίνουμε τους όρους, διαμορφώνει ελεύθερα τις συνθήκες. Παίρνει το κονδύλι. Στιγμή, τα πάντα, ναι. Λοιπόν, και από πάνω θα πληρώσουμε και 15 δισεκατομμύρια για να πάνε στην ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Στήριξης. Εσύ ακύρωσες όλα τα μπόνους που είχα περιλάβει μέσα σε μία πρόταση. Τα κοινοτικά κονδύλια με νέους όρους, η κινητοποίηση όχι δική μας αλλά των εταίρων για επενδύσεις στη χώρα. Και αυτός ο τύπος εδώ πέρα λέει για επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Ναι. Δηλαδή είναι να το στήσει στον τοίχο. Δηλαδή είναι εδώ πέρα πλέον η θανατική ποινή για πρώτη φορά θα συμβολήσει τον Τάσκα. Δηλαδή. Ο Τάσκα έτσι λέει. Ναι. Ναι. Η θανατική ποινή πρέπει να επανέλθει, ειδικά για τους πολιτικούς μας. Για δηλαδή, πες, κεφαλοποίηση τραπέζων, να καταλάβει ο κόσμος. Επανακεφαλοποίηση. Τους έχουμε δώσει επί καραμαλή και επί πρώτης θητείας Παπανδρέου, πριν μπούμε στην Τρόικα, 10 δις, ρευστό, ζεστό. Όχι 10, ρε. 10. 28. Όχι, 10. Τα υπόλοιπα είναι εγγύησεις. Α, εγγύησεις, ναι, συγγνώμη. Ρευστό, ζεστό. Ρευστό, ζεστό. Ναι. Άλλα 10 από την πρώτη δανειακή σύμβαση. 20. Και τώρα καλούμαστε σε ζεστό, ρευστό, να τους δώσουμε άλλα 30. Τα οποία θα τα δανειστεί η χώρα. Αυτό σημαίνει ότι μεταφορά χρέους των τραπεζών στον Έλληνα φορολογούμενο. Και εσύ το καραβγάζει. Ναι. Και αυτό σημαίνει ότι θα φορτωθούν βάρη οι τραπεζίτες. Ναι. Γιατί εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι αυτό που φορτώνεται είναι τα βάρη των τραπεζών, τα φορτώνει το Έλληνα φορολογούμενο. Μας λένε το ακριβώς αντίθετο, έχω να συνημερώσω. Γιατί πλήρης παραλογισμός. Δηλαδή, εδώ πέρα πλέον ζούμε στη. Πραγματικά ρε παιδί μου, σαν έργο του Πιραντέλο είναι. Δηλαδή, δεν βγάζει άκρη. Περίμενε, δεν μπορούμε να βγάλουμε. Ακολουθήσουμε τη λογική του. Τώρα, μήπως εννοεί ότι θα φορτώσουμε το βάρος σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες? Ποιο βάρος? Γιατί όλοι θα κληθούν να ενισχύσουν το ταμείο που θα κεφαλοποιήσει τις τράπεζες. Δηλαδή, δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Εδώ υπάρχει ένα θέμα τώρα, έτσι. Ναι. Έχουμε το Σαρκοζή, ναι, τη Μέρκελ και όλους τους υπόλοιπους να αποφασίσουν να φτιάξουν ένα ταμείο για να ξεχρεώσουν τις τράπεζες. Ναι. Ωραία. Ναι. Και το φορτώνουν στον Γερμανό, Γάλλο. Γιατί να το φορτώσουν? Ναι. Γιατί να το αποδεχτούν? Πάντως δεν αναλαμβάνει κανένα βάρος ο τραπεζίτης. Απλά μεταφορά, τράνζιτ βάρος είναι. Ναι. Αυτός δεν χάνει στην ουσία. Ναι. Και το ενδιαφέρον είναι γιατί να το φτιάξουμε, ρε παιδιά. Έλατε, ρε, ποτέ μη σώσουν και σωθούν οι τράπεζες. Πάντα είχα απορία γιατί να το φτιάξουμε αυτό. Γιατί πρέπει να σώσουμε τα ενεργητικά των τραπεζών που έτσι αλλιώς είναι πέτσινα. Και να καταστρέψουμε ζωές. Κατά εκατομμύρια ζωές, δεν μιλάμε τώρα εδώ πέρα. Εδώ αυτός ο τύπος, ας πούμε, που είναι πραγματικά στον πλανήτη του, ο λαός περνάει καλά. Δεν καταλαβαίνουν, δεν είδες που. Όχι, είπε πολλά, έχω να σου τα πω. Φτάσαν στο σημείο, ας πούμε, να λένε οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, οι θεσμικοί μας εταίροι, ναι, λέει, μα καλά, εμείς σας σώσαμε και ο λαός αντιδρά. Ναι. Τι πράγματα, τι είναι αυτός, τι λαός είναι αυτός? Ναι. Ειλικρινά, ο κύριος Παπανδρέου και ο κύριος Βενιζέλος έχουν δώσει το καινούριο νόημα στην έννοια του δοσυλλογισμού. Ειλικρινά. Έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο ιστορικό περίπτωση. Το βρήκα, συγγνώμη, τόση ώρα έψαχνα. Και βεβαίως, από το λόγο του Πρωθυπουργού, ήταν αδιανόητο και για τους εταίρους μας. Μου το εξέφρασαν και χθες, τους κατανοώ. Μετά από αυτή τη τόσο σκληρή και τόσο καλή για την Ελλάδα διαπραγμάτευση, η αντίδραση από ορισμένους στη χώρα μας να εκφράζει ακριβώς το αντίθετο. Ήταν αδιανόητο να το καταλάβουμε. Συγγνώμη, αυτός μέχρι τον Μάιο του 2011 μαζί με τον υπουργό του, τον άλλο, τον περίφημο. Τον Παπα Κωνσταντίνο. Ναι. Δεν μας έλεγε ότι αναδιάθεσουμε κούρεμα ήταν καταστροφή. Ναι. Ναι.
Αλλά τώρα κέρδισε καλύτερη. Ναι, άλλαξαν οι συνθήκες τώρα. Γιατί δεν μας κάνει έναν απολογισμό το τι έλεγε, να ξέρουμε επειδή σε ποια φάση είμαστε. Καζάκη, τι σκέφτηκα. Το ήλιος είναι πλέον αρμοδιότητα Παπακοσταντίνου, Βέβαια. Και ο χρυσός, Βέβαια. Έχει αναλάβει το ξεπούλημα της χώρας. Όχι, καθόλου. Αναβάθμιση είναι. Αναβάθμιση. Αναβάθμιση, ο αρχιδιοσύνοδος σύλλογος να αναλάβει την εκκλήση της χώρας. Ένα πολιτικό σχόλιο. Γκοτζαμάνης. Ένα πολιτικό σχόλιο. Όπως και μίλαγε ο Καχρεμάκης για τους Γκοτζαμάνιδες, με μια διαφορά. Τους μιμείτε επάξια. Θέλω λίγο να αναλύσουμε αυτό και μετά θα ακούσουμε λίγο Βενιζέλο. Γιατί αδειμονεί ο κόσμος μας να ακούσει και λίγο Βενιζέλο. Αλλά... Σοβαρά, είσαι σίγουρος, για ρώτησε τον. Όχι, αστείευομαι να τον μπριζώσω. Λέει, το ερώτημα του δημοψηφίσματος. Δεν μας έθεσαν ποιο ερώτημα θα βάλουμε εμείς. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο για μας. Εμείς αποφασίζουμε το ερώτημα του δημοψηφίσματος. Ωστόσο, μας είπαν ότι στην ουσία όποιο ερώτημα και να βάλετε θα είναι ναι ή όχι στο ευρώ. Το οποίο λέει και εμείς το ξέραμε. Ρε φίλε, άμα το ήξερες τότε, αν το ερμήνευες εξ αρχής έτσι όπως μας λες τώρα, τότε γιατί θα έθετες ένα ερώτημα στο δημοψήφισμα? Πρώτον, που θα μας έλεγες ότι δεν θα πήγαινε. Είχαμε τη Μέρκελ, η οποία έκανε την εξής περίφημη δήλωση. Λέει, πήρε τη μονομερή απόφαση. Δεν κατάλαβα. Θα έπρεπε να ρωτήσω, αν θα πρέπει να ρωτήσω το λαό του. Και ήταν στραβωμένη λέγοντας ότι πήρε τη μονομερή απόφαση. Μονομερή απόφαση. Και δεύτερον, αν θέλετε να κάνετε το δημοσίευμα, το κάνετε στις 4 Δεκεμβρίου με αυτό το ερώτημα. Ακριβώς. Δεν μου λες τώρα. Δεν έχουμε καμία μείωση της εθνικής κυριαρχίας σε πληροφορία. Και έχουμε έναν καρπαζό εισπράκτορα πρωθυπουργό, ο οποίος βγαίνει και λέει στις Κάνες ότι εμείς δεν είχαμε καμία πρόθεση να θέσουμε θέμα ευρώ. Ναι. Ενώ τώρα έρχεται και μας λέει ότι ξέραμε ότι εκεί θα πήγαινε. Ξεφτιλίζεται με το χειρότερο τρόπο η χώρα, με τελεσίγραφο το οποίο θυμίζει άλλες εποχές, καθαρά πράγματα, άλλες εποχές απεικιοκρατίας και ναζισμού και φασισμού. Και έχουμε έναν πρωθυπουργό, ο οποίος. Πρωθυπουργό, φερόμενος. Ως πρωθυπουργός, ο οποίος δεν έχει ούτε το τσαγανό να σηκωθεί και να πει ότι εδώ δεν εμπλέκεστε στα εσωτερικά της χώρας και άρα μην τολμήσετε ξαναμιλήσετε. Ή τέλος πάντων δεν σας αφορά. Τίποτα δεν είναι το Παπακαζάκη. Και επειδή αυτός είναι καρπαζοεισπράκτορας και έχουμε πολιτικό σύστημα καρπαζοεισπράκτορων, γρεκύλων και ανάξιων, έτσι, δεν καταλαβαίνω γιατί ο λαός θα πρέπει να τρώει τις φαλιάρες. Και ο λαός θα πρέπει να καταλάβει ότι ο άνθρωπος που είπε κάτι, πήγε τον μαλώσανε και ήρθε εδώ και το πήρε πίσω, είναι αυτός που διαπραγματεύεται σκληρά για τη χώρα. Και όχι μόνο αυτό. Τόσο σκληρές είναι οι διαπραγματεύσεις. Θα ήθελα πάρα πολύ όλους αυτούς που όλες αυτές τις μέρες μας πρίζουν κυριολεκτικά τα ούμπαλα περί διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι αν ήταν αυτοί θα διαπραγματευόντουσαν διαφορετικά, πώς θα χειριζόντουσαν ή πώς απαντάνε στην κυρία Μέρκελ που λέει ή αυτή η συμφωνία ή στο διάολο. Ναι. Λοιπόν, ναι. Ένα-δύο πράγματα. Ναι, ακριβώς. Μπορεί να μας εξηγήσει κάποιος φαν της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρώ πώς θα διαπραγματευόταν με αυτούς τους σκύλους. Γιατί εγώ αυτό το καταλαβαίνω. Είναι δυνατόν να σου λέει ή αυτό το πράγμα ή πήγαινε κόψε το λαιμό σου. Γιατί εγώ βεβαίως, αν βέβαια τούτο ο λαός πραγματικά έχει άξιους πολιτικούς εκπροσώπους, θα τους λέγανε βεβαίως. Εμείς θα κόψουμε το λαιμό μας να δούμε ποιος θα την πληρώσει τελικά την νύφη. Γιατί μια χώρα, όταν απελευθερώνεται από τα δεσμά της, επιβιώνει. Αυτοί που είναι δεμένοι ο ένας με τον άλλο, να δούμε πόσο γρήγορα θα βουλιάξουν. Και σε αυτό που του είπανε, σε 10 χρόνια το ξανασυζητήσουμε, εμείς θα μπορούσαμε κάλλιστα να τους πούμε το εξής. Σε 10 χρόνια εμείς θα είμαστε εδώ. Να δούμε εσείς που θα είσαστε σε 10 χρόνια. Και αν υπάρχετε ως Ευρωζώνη, ως Γερμανία ή Γαλλία, με δεδομένο το ευρώ. Λοιπόν. Αντί να έχουμε την αξιοπρέπεια, ρε παιδί μου, στοιχειώδη αξιοπρέπεια, είναι δυνατόν να προκόψει ένας λαός και μια χώρα με αναξιοπρεπείς πολιτικούς, με κάρπαζοεις πράκτορες, με ανθρώπους που τους δίνουν τελεσίγραφα και λένε ευχαριστώ πάρα πολύ, μη φοβάστε να κάνουμε αυτό που θέλετε. Ναι. Και αυτό θεωρείται διεθνής πολιτική. Είναι δυνατόν αυτός ο τύπος εδώ με το κανό που έλεγε ότι... Διεσύρθη η χώρα. Διεσύρθη η χώρα γιατί, ρε παιδιά? Επειδή βγήκαν κάποιοι με ύφος αυτοκράτορα και έναν ολόκληρο λαό προσπαθούσαν να τον ξεφτυλίσουν, μιλώντας του λες και είναι υπήκοοι του, υπήκοοι προτεκτοράτου. Ποιος ξεφτυλίζεται, ρε παιδιά? Ξεφτυλίζεται μόνο εκείνος ο λαός που σκύβει το κεφάλι όταν ο απεικιοκράτης του μιλάει ως απεικιοκράτης. Αυτός ο λαός ξεφτυλίζεται. Ο ελληνικός λαός δεν είναι τέτοιος λαός. Έστω και αν έχει τέτοιους πολιτικούς. Αυτός που τον ξεφτυλίζει είναι η πολιτική του και οι άλλοι που νομίζουν ότι είναι αυτοκράτορες. Επειδή ο γελίος ο Σαρκοζή έχει το ύψος του Ναπολέοντα, νομίζω ότι είναι Βοναπάρτης. Αυτός κιόλας, αυτός βγάζει κόμπλεξ, δεν εξηγείται διαφορά. Ναι, ρε παιδί μου, μάλιστα ξέρεις τι γίνεται. Στο μουσείο του Top Capi, στο μουσείο της Κωνσταντινούπολης, έχει τη στολή του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή. Έχω πάει εκεί σε πληροφορία. Ναι. Έχεις προσέξει τις μπότες του? Όχι. Οχτάσολες.
Ξέρεις γιατί. Γιατί ήταν, ήταν ποινές σας. Ένα και 40 και... και όταν δίνει δηλώσεις, λοιπόν, ανεβαίνει πάνω σε σκαμπό. Υπάρχουν. Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό. Χρησιμοποιεί επίσης σόλες. Ενισχυμένες σόλες για να δώσουν 4 ή 5 εκατοστά. Ο ποινέζας. Καζάκι μας στέλνει εδώ τώρα υπόπειο ότι ο Βενιζέλος λέει ότι στη Βουλή θα πάρουμε κάπου 400 δις και βάλε. Πώς θα πάρουμε? 400 δις και βάλε. Δε, είδες που δεν θες να ακούμε Βενιζέλο. Μα... θα είχαμε και αυτό το απόσπασμα. Ρε παιδιά, κοιτάξτε, υπάρχει επίσημη δήλωση. Υπάρχει επίσημη δήλωση. Προκειμένου να περάσουν τη συμφωνία αυτή και να, και να πούνε και να περάσουν τον εκβιασμό στον κόσμο, έχουν να πούνε ψέματα, έχουν να... κρατήστε τα όλα αυτά. Γιατί πολύ σύντομα, σε κανένα δίμηνο, θα υπάρχουν διεθνή εντάλματα σύλληψη όλων αυτών των κυρίων για συνειδητά ψέματα πέραν στον κόσμο, εξαπάτηση, όπου μια νέα κυβέρνηση, ένα νέο πολιτικό καθεστώς, όπως ο Σονού που έρχεται, ο Σονού που έρχεται, όχι από το πολιτικό κομμάτι της Βουλής, από το ίδιο το λαό. Γιατί αν πιστεύουν θα τον ξεγελάσουν και την τελευταία φορά το λαό, είναι πολύ και πολύ γελασμένοι. Και θα βγουν τα διεθνή εντάλματα και θα τους συλλαμβάνουν στη Νέα Υόρκη που, που θα την έχει καταφύγει ο Γεωργάκης. Και ο Βενιζέλος δεν ξέρω, στο Τιμπουκτού, την Τανζανία, δεν ξέρω πού θα τρώει μακαρόνια. Λοιπόν, και θα τους συλλαμβάνουν και θα τους φέρουν εδώ πέρα να δικαστούν για αυτά ακριβώς που λέγουν. Κρατήστε τα, γιατί αυτοί νομίζω θα τις καμπουλάρουν πάλι. Σου έχω κρατήσει το καλύτερο για το τέλος πριν το πρώτο δελτίο ειδήσεων. Πόσο πιο μεγάλη επαναδιαπραγμάτευση να κάναμε? Πείτε μου, υπάρχει άλλο τέτοιο πακέτο στην ιστορία των τελευταίων δεκαετιών της χώρας μας? Εγώ θυμάμαι που πανηγυρίζαμε επειδή παίρναμε 20 δισεκατομμύρια για τα κοινωνικά πλαίσια, για τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης. Δηλαδή, και είναι αμέσως η επόμενη παράγραφος με τα 240, εννοεί με τα 20 πανηγυρίζαμε που παίρναμε από τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης. Με τα 240 που μας έδωσαν. Γιατί έχουμε χάσει, έχω χαζέψει τελείως. Φίλε, είναι ακριβώς, το ξέρω τι θα πεις στην ανάλυση σου, αλλά το είπες στο λόγο του αυτό. Συγκρίνει τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης. Τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης είναι το δάνειο. Τα δάνεια του χρέους, ναι. Δηλαδή, είναι ο πρωθυπουργός σου. Ναι. Δεν είναι πρωθυπουργός, με συγχωρείτε. Είναι ο πρωθυπουργός. Είναι σε άλλο πλανήτη, σε άλλη χώρα. Δεν ανήκω εγώ σε αυτόν τον πλανήτη. Το βλέπεις ότι είναι μία παράγραφος μετά την άλλη και είναι. Το ξέρω, δεν διαφωνώ, ρε παιδί μου. Τον άκουσα με τα αυτιά μου. Δεν είναι καταπληκτικό αυτό που λέει. Ή κι όμως έτσι είναι. Τι δηλαδή, να κάνουμε. Κρύβει ότι τα 240 θα τα πληρώνουμε έντοκα. Αυτή είναι η διαφορά μας. Ναι, και το αστείο. Δεν θα τα γυρίσουμε. Θα τα γυρίσουμε. Το αστείο είναι ότι τα 240 δισεκατομμύρια είναι διακρατικό χρέος. Είναι διακρατικό χρέος. Δεν είναι, αντικαθιστούν το χρέος προς ιδιώτες. Με χρέος προς κράτη. Και αυτό νομίζω ότι θα μας εξασφαλίσει. Θα τους στείλουμε στο διάολο όλους μαζί και τα κράτη τους μαζί. Είναι απλά πράγματα. Σε τελεσίγραφο, σε αυτό που έστειλε ο Σαρκοζή και η Μέρκελ, θα έπρεπε να είχαν απαντήσει όπως ο φασίστας δικτάτορας Μεταξάς είχε απαντήσει στον Γκράτσι. Αλό σε λαγκέ. Δηλαδή, λοιπόν, έχουμε πόλεμο. Και έχουμε πόλεμο και να δούμε ποιανών οι αγορές θα καταστραφούν πιο εύκολα. Και ρε Σικαζάκη, άσχετα αν ο καθένας πιστεύει ότι πρέπει να μείνουμε στο ευρώ ή όχι, στην ευρωζώνη ή όχι, τα κόμματα, αυτό που βγήκανε χθες και είπανε ζωντανά Σαρκοζή και Μέρκελ, δεν ερέθησε τη χορδή κανενός να πει κάτι και για αυτούς? Όχι, γιατί είναι πατριώτες μου. Ρε Σικαζάκη, άσχετα. Εντάξει, να πει, θέλουμε την Ευρώπη, δεν θέλουμε να φύγουμε, αλλά θέλουμε και ένα σεβασμό στοιχειώδη, ρε. Θέλουμε και ένα. Ένας δεν είπε μια κουβέντα απέναντι σε αυτούς. Ποιο σεβασμό? Πότε ξέρουν την έννοια σεβασμό αυτοί οι άνθρωποι? Πότε έχουν. Δεν έχουν σεβασμό στον εαυτό του. Πίστευες ότι έστω για το Θεαθήνα κάτι θα έλεγαν? Όχι, δεν είπανε δεν μια. Εγώ πίστευα, ξέρω, στο λέω, το λέω εξ αρχής. Το λέω εξ αρχής και θα το πάρω πίσω μόνο όταν τα δικαστήρια που θα τους δικάσουν επί ασχάτη προδοσία αποφασίσουν ότι δεν διαπράξαν ασχάτη προδοσία. Τότε θα το πάρω πίσω. Γιατί σέβεσαι τις δικαστικές αποφάσεις? Απόλυτα. Ειδικά από τα λαϊκά δικαστήρια που θα τους δικάσουν. Ναι. Λοιπόν, η έννοια του δοσυλλογισμού που δώσαν αυτοί οι άνθρωποι ξεπερνάει κάθε ιστορικό προηγούμενο. Κανένας δοσύλλογος ή Quisling σε ολόκληρη την ιστορία της ανθρωπότητας, εδώ ταιριάζει, είναι πρωτοφανές στον πλανήτη, ναι, δεν έχει κάνει αυτά τα πράγματα που κάνουν αυτοί. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Έχουν ξεπουλήσει ένα ολόκληρο λαό. Έχουν ξεπουλήσει μια ολόκληρη χώρα. Την οδηγούν επίσημα σε πτώχευση και ενσυνείδητα σε πτώχευση. Ενώ ξέρουν. Και η Moody's βγήκε και η Standard & Poor's και το κρύβουν από τον κόσμο. Βεβαίως βγήκανε. Και ανακοινώσανε, ότι, ανακοινώσανε, ναι, ότι το συγκεκριμένη συμφωνία έτσι και προχωρήσει, ναι, θα κατατάξουμε σε κατάσταση D, δηλαδή default, πτώχευση, τη χώρα. Και αυτοί θέλουν τώρα με κόλπα να περάσουν τη συμφωνία και να την προχωρήσουν και να την εφαρμόσουν και να την πάνε σε επίσημη πτώχευση στη χώρα.
Λοιπόν, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Βασιλική Γιούτσου. Ένα σχόλιο μόνο. Και ο τύπος, σύσσωμο σήμερα, ναι, λέει για, το, για την τραγωδία την ελληνική στην Ευρώπη και τα χρεώνει στον Παπανδρέου. Και ο αντιπολιτευτικός ακόμα και τη συμπολίτευση ο τύπος, εν πάση περιπτώσει, ο κυβερνητικός. Εκεί χρεώνει. Αλλά πείτε μια κουβέντα και για, την, και για τη στάση των άλλων απέναντί μας. Πείτε μια κουβέντα, βρείτε μια αράδα να γράψετε. Δηλαδή βγαίνει ο άλλος, ο Σαρκοζή και η Μέρκελ, χθες τους έβλεπα και τραβούσα τα μαλλιά μου, σηκώθηκα και έβριζα τηλεόραση. Δεν μπορεί να σου συμπεριφέρονται έτσι οι Ευρωπαίοι εταίροι σου και η οικογένειά σου. Ποιοι εταίροι μου, αγγίζει, φίλε. Εδώ μιλάμε για αφεντικά. Άσε να πω μια